κύριες Δεσποινίτσια και κύριοι φίλοι και φίλες του Φιλαδέλφια News, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, 30 Ιουνίου, στη μεγάλη πανήγυρη του Αγίου Αποστόλου στο Σοφό Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο το Φιλαδέλφια News είναι εδώ, κοντά στον Σοφό, στον κόσμο του Σοφού και όχι μόνο. Σήμερα θα καλύψουμε την πάλι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και πάλι στην παλέστρα εδώ στο Σοφό Θεσσαλονίκης. Θα δούμε μέσα από το κανάλι μας την μεγάλη πάλι, όπως κάθε χρόνο που καθορίζουν ο Σοχός τα πλαίσια του γιορτασμού της Πανήγυρης. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, εύχομαι καλή διασκέδαση, καλή τηλεδιάση φυσικά, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τον Ζαχαροπλαστείο Κουτσούφης Κώστας που βρίσκεται στο Σοχό Θεσσαλονίκης, τις ζωοτροφές φυράματα στο Σοχό που θα μας βρείτε, το γυράδικο που θα βρείτε στον Σοχό, το κουρίο Παναγιώτης, δασικά προϊόντα μεταφορές Μούτσιος στο Σοχό Θεσσαλονίκης, επίσης το φωτογραφείο ιατρού Φώτο που βρίσκεται στο Σοχό Θεσσαλονίκη, και αυτό το γραφείο αποθήκης γραφείος διανομές Γραμμάδας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, να τους ευχαριστούμε πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, όπως είμαστε, βρισκόμαστε στο Σοχό Θεσσαλονίκη σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου μέσα από το Φιλαδέλφιο News. Λοιπόν, καλή τηλεθέαση και φυσικά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Σαμαρτζίδης Χρήστος από τις Σέρες.
Λοιπόν, ο διαγωνισμός της πρώτης κατηγορίας, για την οποία και όλοι είμαστε εδώ παρόντες, θα παρακαλούσα για δεύτερη φορά να σηκωθείτε όρθιοι, γιατί έχουμε τον εθνικό μας ύμνο. Να χειροκροτήσουμε τα δύο παιδιά, τους δύο αθλητές του τελικού της τρίτης κατηγορίας. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους στον Παλαιστικό Σύλλογο, γίνονται εγγραφές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δάσκαλος, coach, ο κύριος Μουτζηλάκης Γιώργος. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας από εδώ, από το στάδιο Μενελαός Βασιλικός, σε όλους τους ξενιτεμένους οχητικούς, και τους λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την παράδοση. Στο Ράκοβο, στο στάδιο Γιάννης Λαβίνας.
ελάτε στην πλατεία του Σοχού να δοκιμάστε τα ντόπια κρέατα Σοχού, τις τουλούμπες του Βαζέχα και του Φίλτσι, το τυρί της αυγής του Φυλάκου και του Κερασά, το περίφημο τυρί και κασέρι Σοχού, το κασέρι Πρίκας. Επισκεφτείτε τον Σοχό. Βαρβάρα Πολυχρόνου. Τιμητική πλακέτα στην Αναστασιάδου Εκατερίνη του Αναστασίου για τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Παιδικό Πρωτάθλημα πάλι στην κατηγορία 43 κιλά. Ο Ακριτίδης Δημήτρης και συνεχίζει. Επίσης από το ζευγάρι Σταμάτης Αντώνης από τη Θεσσαλονίκη, Σαβαρτζίδης Χρήστος από τις Έρες, νικητής Πεσημείο, ο Σαβαρτζίδης Χρήστος και... Κυρίες δεσθενείς και κύριοι, όπως βλέπετε βρισκόμαστε στην πανέμορφη παλέστρα του ΑΕΠΟ στο Λοβό, στο Σοχό Θεσσαλονίκης. Παρακολουθούμε μέσα από το Philadelphia News. Βλέπετε πλήθος κόσμος παρακολουθεί αυτή τη μεγάλη πάλι εδώ στο στάδιο Μενέλαος στο Σοχό Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος η πάλι, η καθιερωμένη πάλι την ημέρα της πανήγυρης του Αγίου Αποστόλου στο Σοχό. Λοιπόν, παρακολουθούμε πλάνα, βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή πολύ κόσμο που βρίσκεται εδώ στο στάδιο Μενέλαος. Σε λίγο είδαμε και τις απονομές. Και συνεχίζουμε, να είστε καλά, εύχομαι καλή διασκέδαση εδώ μέσα από το Φιλαδέλφια.
είναι πολύ για τους που αν φορούσαν φανέλα, για τη φανέλα θα πάλευαν. Πάλευαν όμως για το κυσπέτι. Σκέψη όλων των διοργανωτών από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα ήταν ένα καθολικό χειροκρότημα για τους ανθρώπους αυτούς. Σήμερα μπορεί να έχουν αποσυρθεί, αλλά είναι πάντοτε παρόντες. Θα παρακαλούσα να κάνουν τον γύρο του θριάμβου, γιατί ξέρω ότι όλοι σας αγαπάτε να τους ξανακοιτάτε, να τους χειροκροτάτε, να θυμάστε, να δακρύζετε, να επιθυμείτε. Ο Κυριάκος ο Βογιατζής, παρακαλώ πολύ, ένα θερμό χειροκρότημα είναι απόψε μαζί μας. Ο Χαράλαμπος Γιαμακίδης. Ο Γεώργιος Δερμιτζάκης. Ο Νίκος ο Καλαϊτζίδης. Ο Γεώργιος Καραβάρης. Διονύσης Σαρίδης. Βασίλης Τζαβάρας. Δεν σας ακούω, δεν φτάνει το χειροκρότημα πολύ, για να ακούσω λίγο. Κι άλλο, έχω κι άλλες ανακοινώσεις. Γρηγόρης Χατζηγιάνκος. Ηλίας Κίδρος. Χαράλαμπος Ανδρεάδης. Λουκάς Τριαντάφυλλος. Πολλά χρόνια και τιμούμε με την παρουσία μας και έχουμε στα παιδιά όλη καλή επιτυχία να αγωνίζονται για το άθλημα της πάλης και να παρουσιάζουν το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα! Και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, είναι τιμή για μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή επιτυχία στους αθλητές. Συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη οργάνωση, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους εθελοντές, για τους κριτές, για όλους όσους βοήθησαν για την πολύ πετυχημένη αυτή εκδήλωση. Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Δήλωση. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ δεν ξεχνώ την ιστορία. Οι νέοι τώρα πρέπει να γράψουν δική τους ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Μενέλαος, στο στάδιο, όπως είπαμε, όπως βλέπετε, στην πάλη στο Σοχό Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο. Να ευχαριστήσουμε το έπιπλα Καλαϊτζόγλου Ξανθός, που μας προσφέρουν και σήμερα είναι κοντά μας. Να μας βρείτε με άριστες τιμές στο Σοχό Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε και το καφέ Νίτρο, το μοναδικό κλαμπ στην περιοχή εδώ που διασκεδάζει τον κόσμο και περνάμε αξέχαση νύχτες. Αγγέλη στα πάλης από τη Θεσσαλονίκη. Σωτηριάδη στο να συμπληρώσω και εγώ κάτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Σοχό, στο στάδιο Μενέλαος εδώ στο Σοχό, όπου συνεχίζεται η πάλη, καθεωρημένη πάλη, όπως κάθε χρόνο στην πανέγυρη του Σοχού. Κοντά μας ο Δήμαρχος Λαγκαδά, ο κύριος Γιάννης Καραγιάννης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, ιστορική, παράδοση, λαογραφία, αγάπη για τον τόπο, όλα αυτά συνδεδεμένα σήμερα στο Σοχό.
χιλιάδες κόσμους. Οι αθλητές δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές τους, στους κριτές, στις εθελόντρες, στους εθελοντές. Και βέβαια ευχαριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο που από όλη τη Μακεδονία έρχεται εδώ σήμερα για να θαυμάσει αυτό το πολύ όμορφο θέαμα που έχει ιστορικές ρίζες, κυρίως όμως δείχνει σήμερα πόσο ο Σοχός είναι κοντά στη λαογραφία και πόσο οι κάτοικοι του αγαπάνε αυτόν τον τόπο. Παρόλο φυσικά που είχαμε τις καταρακτικές βροχές, ήταν δύσκολες οι προηγούμενες μέρες. Κάναμε μια προσπάθεια για να υπάρχει σήμερα μια καλή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και βέβαια ο χιλιάδες κόσμου μου δικαιώνουν για το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε Δημάρχε, να είστε καλά. Και εσάς σας ευχαριστούμε για την κάλυψη. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο στάδιο Μενέλαος εδώ στον Σοχό. Όπως είπαμε, συνεχίζεται η μεγάλη πάλι όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος δυναμικά ο Σοχός δίνει τον παρόν του για άλλη μια φορά. Μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια και στον πρόεδρο. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη μεγάλη οργάνωση. Φυσικά ο καιρός δεν επέτρεψε λίγο, αλλά μας άφησε. Παρόλο που είχαμε προβλήματα στις συνεχόμενες μέρες. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς που μας επιτρέψατε για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια και εμείς ευχαριστούμε για την κάλυψη. Όντως ο καιρός ήταν λίγο δύσκολος τα τελευταίες μέρες. Ευτυχώς σήμερα είναι σύμμαχος. Όπως ξέρετε εδώ πέρα είναι παράδοση, είναι έθιμο. Γίνεται με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούμε. Αλλά τα συγχαρητήρια να ξέρετε ότι αξίζουν σε πάρα πολύ κόσμο από το Σοχό, γενικά σε όλους τους Σοχινούς, γιατί αυτοί δίνουν τα πάντα για αυτό το πανηγύρι, γι' αυτό και πάντα έχει επιτυχία. Είναι επιτροπή, είναι οι δημότες που δωρίζουν, είναι οι πάντες στη Σοχινή. Γι' αυτό και πάντα και έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Είμαστε στο στάδιο Μενέλαος, κοντά μας οι πρωταγωνιστές, οι παλαιστές. Γεια σου φίλε μου, το όνομά σου. Ηλίας. Ηλία, από πού είσαι? Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη περιοχή? Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Κάθε χρόνο είσαι εδώ στο Σοχό? Αλήθεια είναι πως είναι πρώτη χρονιά εδώ πέρα. Και... ασχολείσαι χρόνια με τον μπάκετ? Ναι. Ασχολούμαι χρόνια, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά σου? Θόδωρος. Θόδωρε, από πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη περιοχή. Φίληρο. Φίληρο. Μάλιστα. Εσένα η εμπειρία έτσι εδώ στο Σοχό? Εγώ ήμουνα και πέρσι, είναι πραγματικά πολύ καλή εμπειρία, πολύ δυνατή. Έχει πολύ κόσμο και αυτό είναι καλό. Γιατί για τους παλαιστές αυτό είναι το σημαντικό, να τους βλέπει ο κόσμος και να τους αγαπάει και να στέλνει τα παιδιά του εκεί. Αυτά. Μας βλέπουν τώρα και οι γονείς σου. Ναι. Τι να πω, τίποτα. Για μένα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο άθλημα που μπορεί κάποιος γονιός να στείλει το παιδί του. Θεωρείς ότι πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το επάγγελμα? Ναι. Γιατί σου δίνει πολλά πράγματα στη ζωή σου που θα σε βοηθήσουν για την πορεία σου στη ζωή. Ευχαριστώ Θοδωρή, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Την πελαγία. Είμαστε από το κανάλι. Κάθε χρόνο ερχόμαστε στο Σοχό. Ναι, κάθε χρόνο έρχεται. Ξεχωριστή κάθε χρόνο η πάλι του Σοχού, έτσι. Βέβαια, είναι πολύ ωραία. Το όνομά σας? Πελαγία. Πελαγία, από πού είστε? Από εδώ, Σοχό. Σοχό. Ναι. Είναι χαιρετίσματα στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Τα αγαπημένα πρόσωπα είναι όλα εδώ γύρω. Δεν χρειάζεται, όλα εδώ είναι. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Είμαστε όλοι εδώ του κοινού. Σοχό είστε? Ναι. Το όνομά σας? Παπαδόπουλος Κυριάκος. Κάθε χρόνο ο Σοχός δίνει το πρώτο. Ο Σοχός είναι πρώτος και με διαφορά. Τέτοιο πανηγύρι δεν υπάρχει πουθενά, να ξέρεις, όπως είναι το δικό μας Σοχού. Να καλέσουμε τον κόσμο κάθε χρόνο να... Κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος να έρχεται, γιατί θα ευχαριστηθεί. Ο κόσμος είναι καλός. Να ετοιμάζονται. Αυτά τα παλιά μας, αυτά που καθιερούμε χρόνια ολόκληρα, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Κύδρος Ηλίας. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Για το χρόνο γερή να είμαστε. Κάνουμε. Καλά. Το όνομά σας? Γιώργος Βοσκόπουλος. Γιώργος Βοσκόπουλος. Βοσκόπουλος, από πού είστε κύριε? Κρυανερά. Κρυανερά. Έρχεσαι κάθε χρόνο εδώ στην πανήγυρα? Όχι. Δεν έχω αμάξει γι' αυτό. Πρώτη χρονιά και? Όχι, χρόνο, έχω χρόνια κάθε να έρθω. Κάθε χρόνο Σοχός εδώ γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Αποστόλου. Ναι. Έτσι, πάλι καθιερωμένη. Ναι. Ο κόσμος φυσικά να τον καλέσουμε να έρχεται κάθε χρόνο. Βέβαια, είναι καλό. Και φυσικά... Αϊ Παύλος Απόστολος, γεια. Το Κρυονέρι που γιορτάζει τον Αύγουστο την πανήγυρα. Ναι, 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου. Θα καλέσουμε τον κόσμο. Έλα εκεί πέρα, ρε. Βεβαίως. Έλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Οι αθλητές της ΑΚΑ.
Καλησπέρα, τι κάνουμε. Όλα πάρω λόγια. Τι λέει η Αυγή. Η Αυγή μεγαλώνει ο Τσίπρας να χαθεί. Έχουμε και 21 Ιουλίου του η ομάδα χωρώ έτσι. Θα έρθετε κι εσείς να μας οι πάρετε. Οι αθλητές που είναι στην παρέστρα. Σας ευχαριστώ. Το μεγάλο ατάμωμα τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο και μετά θα πάμε για Σεβάστια. Σεβάστια. Βεβαίως. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Δύο λόγια για την πανήγυρη εδώ του Αγίου Αποστόλου. Δεν παίζονται αυτοί οι τοπικοί εδώ πέρα. Είναι άπιαστοι. Ο Θεός να τους δίνει χρόνια και αγάπη. Σας βλέπουν αγαπημένα πρόσωπα τώρα. Ναι, με βλέπει και ένας χωροφύλακας ο οποίος με κάνει δύο φορές. Καλησπέρα. Γεια σου. Όλα καλά. Όλα καλά. Να μιλήσω εγώ μόνο για την πανήγυρη. Την πανήγυρη εγώ την έζησα 4 χρόνια σαν δημοτικός σύμβουλος. Πραγματικά ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν δύο πράγματα. Το καρναβάλι τους και την πανήγυρη. Τους δίνουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια από όλες τις πλευρές. Δηλαδή μπορεί να στερούνται από το στέρημά τους, να στηριχθεί το ευρώ, να το στηριχθεί. Αλλά η πανήγυρη πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει με τα όλα του. Ωραία, και μπράβο, συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια για το Σοχό. Έχουμε τον Ιούλιο ο Φάρος Ποντίων, το αντάμωμα, το αντάμωμα, και θέλω εκεί να δω ότι όλη η περιοχή να τιμήσει αυτό το αντάμωμα. Ωραία. Ναι. Όλο αυτό. Θα είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε και τον κόσμο, εδώ στο Σοχό δίνει το παρόν, το βραδό παρόν εδώ, στην Παλέστρα, στο Σοχό Μιζαλονίκη κοντά μας, ένας μεγάλος πρώην δήμαρχος. Ναι. Κοινότητας εδώ, Σοχού. Δεν είδα και τον Θεό. Ο Δήμος ήταν πάντα. Το όνομά σας. Μαργαρίτης Βαγγέλης. Μαργαρίτης Βαγγέλης. Κύριε Μαργαρίτη, δύο κουβέντες σαν παλιός εδώ του Σοχού για τη μεγάλη πάλη αυτή του Αγίου Αποστόλου, κάθε χρόνο την πανήγυρη που καθορίζεται, και δύο κουβέντες για το Σοχό. Τίποτα άλλο. Όταν λέτε δύο κουβέντες, τι εννοείτε. Φιλότιμος κόσμος, να έρχονται να καλούμε τον κόσμο από όλη την Ελλάδα να βρίσκεται κάθε χρόνο εδώ στην πάλη. Σε μένα, αγόρι μου, ο Σοχός είναι ο τόπος μου. Αγωνίστηκα για αυτόν 30 χρόνια. Τον αγαπάω τόσο πολύ, γι' αυτό και έμεινα εδώ. Εδώ γεννήθηκα και εδώ είμαι. Η πανήγυρή μας είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας μετά τα καρναβάλια. Κάθε χρόνια. Και τη φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο που έγινε διεθνώς γνωστή. Τώρα βέβαια αποφασίσαμε να είμαστε μόνο με παλιστές Έλληνες. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Αλλά οπωσδήποτε δίνει μια έγκλη, γιατί αυτοί που αγωνίζονται είναι Έλληνες αθλητές και ιδίως που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία πάλης ελληνικά. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Και να καλούμε τον κόσμο κάθε χρόνο να βρίσκεται περισσότεροι εδώ. Να ξέρει ότι 30 του Ιούνιου κάθε χρόνο είναι η μεγάλη πάλι εδώ στο Σοχό, στους 12 Αποστόλους. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Μαργαρίτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα διατεθεί για εργασίες στον χώρο του σταδίου εδώ, του σταδίου Μενέλαος Βασιλικός. Η εταιρεία Σταμάτης Πρίκας Γιάννης Γεώργιος του ΣΑΒΑ. Πατοπολείο Παραγωγή, 70 ευρώ. Πάσχος Πατελής του Δημητρίου, Fast Foods στο Σοχό, 60 ευρώ. Αδερφή, Μισχόλου του Δημητρίου, Σοχός, ετών, 90 ευρώ. Ο Βαδινάς Κωνσταντίνος, 100 ευρώ. Μαλλιώρας Αχιλέας, Γεωπόνος, 50 ευρώ. Μισκόπουλος Πατελής, Μισχρό, 50 ευρώ. Μότσιανος Γεώργιος του Αθανασίου, Κρεοπόλης, 50 ευρώ. Καρακόλης Χρήστος του Αθανασίου, Μαθηματικός, 50 ευρώ. 50 ευρώ. Λιόλης Γεώργιος του Ιωάννη, Κρεοπολείο, 50 ευρώ. Μαρατήριο Νικρών Καυσίμων, Ζαχαράκης Ξενιατρικά ΑΕ, Καφέ Τσέκος. Να ετοιμάζονται οι αθλητές της ημιτελικής φάσης της Β' κατηγορίας. Κυριακίδης Θεόδωρος, Κουλουχίδης Γεώργιος, Σταμάτης Στέλιος και Αρζουμανίδης Νίκος.
η μη τελική φάση και ζευγάρια β' κατηγορίας, ζευγάρια και κριτές. Σταμάτης Τέλος από τη Θεσσαλονίκη, Αρζουμανίδης Νίκος από τις Σέρες, κριτής ο κύριος Τσιλιπίρας Θωμάς. Δεύτερο ζευγάρι, Κυριακίδης Θεόδωρος από τη Θεσσαλονίκη, Κουλουχίδης Θεόδωρος από τη Θεσσαλονίκη, κριτής ο κύριος Τηλίδης Τέλος. Ζευγάρια και κριτές ημιτελικής φάσης β' κατηγορίας. Καλή επιτυχία. Από την Κομωτινή, Σαμαρτζίδης Χρήστος από τις Σέρες, νικητής στο σημείο, ο Νιαζί Λιμπίζ συνεχίζει στην ημιτελική φάση της Α κατηγορίας. Κωνσταντίνος από την Κάτω Καμήλα Σερών και Πιαρίδης Γρηγόρης από τις Σέρες είναι τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης της Α κατηγορίας του πανηγυριού μας 12 Απόστολοι 2018. Καλή επιτυχία, να χειροκροτήσουμε τους αθλητές και τους κριτές. Thank you.
να ετοιμάζονται οι αθλητές για το τελικό της Β' κατηγορίας. Κυριακίδης Θεόδωρος από την Θεσσαλονίκη και Αρσουμανίδης Νίκος από τις Σέρες είναι το ζευγάρι του τελικού της Β' κατηγορίας. Thank you.
καλύτερα, ο κόμπος είναι η μητά σε εκπληρωθεί. Έλα, δώστε χέρι και παλέψτε κυρά. Και να πάει στο τελικό άκρη, πάμε, κυρά, άκρη, άκρη. Έλα, πάμε, πάμε. Απόφαση της Επιτροπής. Συμφώνησα. Κορώνα πράγμα. Κοίταξε. Αυτό εδώ είναι γράμμα. Αυτό είναι κορώνα. Περιμένουμε ποιος θα είναι. Έτσι. Ο δεύτερος υποψήφιος για τον τελικό. Τι είναι πράγμα. Πετά στο πιάνικο. Κέρδος λίξης. Γράμμα εγώ. Αυτό. Γράμμα τίμηση. Αυτό είναι κορώνα. Γράμμα είναι κορώνα. Να ετοιμάζεται το ζευγάρι του τελικού της πίτα κατηγορίας. Κυριακίδης Θεόδωρος από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαριστή κορώνα είμαι. Και Αρζουμανίδης Νίκος από τις Σέρες. Είναι το ζευγάρι του τελικού της πίτα κατηγορία. Μετά, κορώνα γράμμα στον τελικό. Τελικού πίτα κατηγορίας. Καλή επιτυχία στους δύο αθλητές και στον κριτή. Μετά αποκλήρωση
κατηγορίας. Νικητής της Β' κατηγορίας από το ζευγάρι Γιακίδης Θεόδωρος Γιαρζουμαρίδης Νίκος. Ο μεγάλος νικητής της Β' κατηγορίας είναι ο Κυριακίδης Θεόδωρος. Φτάνουμε στο αποκορύφωμα εδώ στο Σοκό Θεσσαλονίκη, στην πάλι που καθορίζεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, ένας από τους παλαιστές της Β' κατηγορίας στο τελικό. Φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Θόδωρος. Θόδωρε, από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, περιοχή. Φίληρο. Φίληρο. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στο τελικό της Β'. Εντάξει. Ήταν δύσκολοι αγώνες, γενικώς είχε δύσκολους αγώνες. Εντάξει, παλέψαμε, αυτά. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει, έτσι. Για τον αντίπαλο σου, δύο κουβέντες. Ήταν καλός, είναι καλός αθλητής και καλός παλαιστής. Εντάξει, είχαμε απλά διαφορά κιλών και αυτό παίζει ρόλο, ναι, θεωρώ. Ναι. Αυτό. Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο αποκορύφωμα, βλέπετε τους δύο μονομάχους στο μεγάλο τελικό εδώ στην Πανήγυρη 2018 στον Αϊπόστολο εδώ στην Παλέστρα. Λοιπόν, η απόλαυση είναι δικιά σας. Καλή επιτυχία στους παλαιστές. Μενέλαος Βασιλικός.
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Πρώτα στα ταούλια και τους ζουρνάδες. Τους αθλητές, τους κριτές, όλους όσοι συμμετείχαν στο παραδοσιακό. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει η μεγάλη αυτή πανήγυρη και φυσικά εδώ στον Άγιο Απόστολο. Πάλι ο μεγάλος τελικός έληξε, ο μεγάλος νικητής αυτής της μεγάλης σημερινής πάλης εδώ στο Σοχό. Συγχαρητήρια φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Το όνομά σου. Νιαζή. Νιαζή, από πού, από την Κουμωτινή, έτσι. Ναι. Μεγάλος τελικός σήμερα, νικητής, μια κουβέντα. Τι να σου πω, όλα καλά πέρασαν, δεν είχαμε τραυματισμό, ένα μικρό στο τελικό τράβηξε το πόδι το παιδί, όλα καλά πήγαν. Πού θα χαρίσει αυτή την νίκη σήμερα? Διορτάσουμε, δεν παίρνουμε πρώτη φορά νίκη, πολλές φορές πήραμε. Αλλά εδώ στο Σοχό πρώτη φορά. Έρχεσαι πρώτη φορά στο Σοχό? Όχι, δεν έχουμε, εδώ και τρία χρόνια έρχομαι. Πέρσι το πόδι μου σπασμένος πάλεψα, αλλά στο ημιτελικό έχασα. Φέτος μου έκατσε, το πήρα το μπάσκετ εδώ. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Το χρόνο πάλι. Και το χρόνο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες δεσποινείς και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε ήδη περασμένες οι ώρες, κοντεύει 2. Εδώ τελειώνει αυτό το μεγάλο αποκορύφωμα εδώ στην παλέστρα του Σοχού. Ο μεγάλος τελικός έληξε, ακούσαμε τον Αντζή από την Κομωτήρη, ο μεγάλος που πήρε το μεγάλο έπαρθρο. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σημερινή κάλυψη εδώ στο Σοχό. Ευχαριστούμε τον Ζαχαροπλασίο Κουμούσης Κουτσούφης Κωνσταντίνος στο Ζαχαροπλασίο. Ζωτροφές Φύραμα στο Σοχό, το Γυράδικο το Σοχού, το Κουρίο Κομωτήριο Παναγιώτης, δασικά προϊόντα μεταφορές Μούτσιος, επίσης το Γραμμάδας Γραφείο Διανομών σε όλη την Ελλάδα, το Φωτογραφείο Γιατρού που ήταν κοντά μας. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε από εδώ, από την πανέμορφη παλέστρα του Σοχού, ακόμα μια χρονιά. Το κανάλι μας ήταν εδώ με τον Γιώργο Οικονόμου, στην κάμερα ο Σπύρος Μαλές, για το Φιλαδέλφιο News και φυσικά για όλους εσάς. Τίποτα άλλο, καλό καλοκαίρι και πολλά φιλιά σε όλους.